Εγώ, το μεγάλο μου, ο μεγάλος μου καημός αυτή τη στιγμή είναι το πεδίο του Άρεως. Mm. Επειδή εγώ μένω στο κέντρο και δεν σκοπεύω να φύγω από το κέντρο. Και έχεις και παιδί και όλα. Και έχω και παιδί και η δουλειά μου είναι μέσα στην Αθήνα. Δεν μπορώ να πάω στο πατρικό μου, στο Παπάγου, ούτε με μια κυρία που κάθεται με την άνεσή της και μπορώ να πάω στην Κηφισιά. Μένω λοιπόν στο κέντρο, σε ένα υπέροχο σπίτι που βλέπει όλη την Αθήνα και είναι απέναντι από το πεδίο του Άρεως, γι' αυτό έχει και πάρα πολύ ψηλό έμφυα. Το πάρκο, το λέω γιατί έχει πιο ψηλό έμφυα από το Παπάγου, ναι, που είναι η μονοκατοικία της οικογένειάς μου. Να τον πληρώνω, συμφωνώ, ό,τι είναι για τη χώρα μας. Αλλά δεν μπορεί το πάρκο να μου έχει μια ταμπελάρα ότι δώσαν, λέει, 9,5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί και μέσα. Έχει φτιαχτεί, δεν κλείνουν τις πόρτες, είναι μέσα όλα τα παιδιά που παίρνουν ναρκωτικά, που τα λυπάμαι και τα συμπονώ, αλλά πρέπει άλλου είδους προστασία να τους κάνουν και όχι να είναι μέσα στο πάρκο να γίνεται αγοροπολισία. Και είναι και όλοι αυτοί οι έρμοι μετανάστες που επίσης συμπαθώ, γι' αυτό και έχω γράψει έργο για τους πρόσφυγες, τους Έλληνες, αλλά πρέπει το κράτος όταν τους δέχεται να μπορεί κάτι να τους κάνει. Δεν μπορεί αυτοί οι έρμοι άνθρωποι να είναι στο πεδίο του Άρεως μέσα με τις σκηνές και δεν φταίει και ο Έλληνας. Που ένα τέτοιο πάρκο που έχει μόνο 2 η Αθήνα, δεν έχει 32, έπρεπε να έχει ξαπλώστρες, καφέ, παιδικές χαρές. Πού είναι ο Έλληνας εκεί μέσα? Δεν υπάρχει, εκμεδενιστήκαμε. Λοιπόν, αυτό έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις. Δεν το λέω για αυτή την κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Το λέω και για την προηγούμενη. Και για την παραπροηγούμενη. Ναι, δεν είδα οι περιφερειάρχες να κάνουν κάτι. Η αστυνομία δεν μπαίνει μέσα. Ο περιπτεράς μου είπε ότι σε 2 εβδομάδες πέθαναν 7 άτομα από ναρκωτικά μέσα στο πάρκο. Και εγώ τι θα κάνω λοιπόν που μένω απέναντι? Προφανώς να προσπαθήσεις πιο πολύ. Τι? Πιο ενεργά ενδεχομένως. Γι' αυτό... Να γίνω πολιτικός δηλαδή, μου λες. Και να γίνω πολιτικός δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω κάτι. Να διεκδικεί κανείς. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ θα το διεκδικήσω με τους κατοίκους της περιοχής πια, έστω και νομικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα βήμα. Δεν μπορεί να είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στην ίδια μας την πόλη. Πρέπει να γίνει κάτι. Είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό το μεταναστευτικό. Δηλαδή η εικόνα που πέρναγα προχτές από τη Σταδίου και ήταν τα καμένα υπέροχα σινεμά από τη μια. Ένας άνθρωπος μέσα στη βροχή με 2 κουβερτούλες που κοιμόταν στο πεζοδρόμιο και μετά προχώρησα και ήταν στο A2 CityLink ξανά στο Λονδίνο. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, να οδηγήσει καλό. Μεγαλώνοντας ένα παιδί εκεί.